μερικές φορές, κύριε Αυτιά, επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Δηλαδή. Θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν ο Καραμαλής ζήτησε από τον Γιώργο Παπανδρέου την ελαχίστη συνένεση για να κάνουμε πέντε πράγματα και να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Ναι. Ο κ. Παπανδρέου ζήτησε εκλογές και εκβίασε τις εκλογές με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα θυμάσαι. Τώρα επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας, ναι, κατηγορώντας τον Γιώργο Παπανδρέου καρμπών, με τη διαφορά ότι τότε ο Γιώργος Παπανδρέου μπορεί να είχε και τη δικαιολογία ότι δεν είχαμε πλήρη συνείδηση της εκτάσεως του προβλήματος, ενώ τώρα δεν υπάρχει κανένας που να μην καταλαβαίνει σε πόσο δύσκολη θέση είναι η χώρα. Και ενώ αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι σταθερότητα για να μπορέσει να στρίψει η οικονομία και να βρει ο κόσμος δουλειά, ναι, έρχεται ο νέος Γιώργος Παπανδρέου στην Ιωστή, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος τι λέει, λέει ακριβώς τα ίδια. Δεν με νοιάζει, θέλω την καρέκλα και γύρω πυρήμη φύτο. Αυτό λέει ο Τσίπρας. Κύριε Γεωργιάδη, δεν το λέει έχοντας ένα ποσοστό 4 και 5%. Δεν πάει να καταστραφείτε, λέει ο Τσίπρας. Εγώ δεν πάρω την καρέκλα. Αυτό λέει η Γεωργιάδη, ακριβώς αυτό. Όμως, ακριβώς αυτό. Η θέση του αυτού, αυτή του. Εδράζεται σε ένα στοιχείο σύμφωνα με το οποίο τα Γκάλοπ τον φέρνουν άλλες φορές πρώτο και άλλες φορές δεύτερο, ελαφρώς κάτω από τη Νέα Δημοκρατία ή ελαφρώς πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα δηλαδή, απ' όλα, ναι, Γιώργο μου, ναι, πρώτον, δεν κάνουμε εκλογές όπου τα αλλάζουν οι δημοσκοπήσεις. Τότε θα είχαμε κυβερνήσεις των 2-3 μηνών. Πού ακούστηκε, οι κυβερνήσεις εκλέγονται για 4 χρόνια. Δεύτερον, η χρησιμοποίηση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας ως εκβιασμό για να ανατραπεί μια κυβέρνηση, ναι, είναι το δυσαλείωση του πολιτεύματος. Τρίτον, το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου και μπήκαμε στο μνημόνιο. Ετοιμαστείτε τώρα να το κάνει ο Τσίπρας, αλλά μετά να μην λέμε δεν καταλάβαμε πώς κάναμε, γιατί θυμάμαι πολλούς που τότε έλεγε ο Καραμαλής δεν έχουμε φράγκο, πρέπει να παγώσουμε μισθούς και συντάξεις και πήγανε και ψηφίσαν τα λεφτά υπάρχουν, το θυμάσαι Γιώργο? Και μετά λέγανε να κάναμε σύκοπη το χέρι. Ερώτημα. Εσείς τις φοβάστε τις εκλογές, κύριε Γεωργιάδη? Εκλογές εσείς ως Νέα Δημοκρατία τις φοβάστε οποιαδήποτε στιγμή? Ναι. Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται τις εκλογές. Γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις που αναφέρεστε, ναι, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο μπροστά, είτε που είμαστε εμείς λίγο μπροστά, είναι ένα πράγμα. Ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ανοιχτό. Και όταν Γιώργο μου είναι ανοιχτό και είσαι κυβέρνηση, πάρει τόσο σκληρά μέτρα, ναι, τότε κατά πραγματικότητα όσο θα πολλώνεται το κλίμα στις εκλογές, αυτό θα κερδίζει δεν είναι η αντιπολίτευση που ως τώρα έχει την εύκολη δουλειά, αλλά η κυβέρνηση που έχει τη δύσκολη. Όμως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην φοβάται τις εκλογές μεν, η Ελλάδα πρέπει να τις φοβάται τις εκλογές. Και εκλογές σημαίνουν αστάθεια, σημαίνει ξανά μανά από την αρχή αν θα έχουμε κυβέρνηση, σημαίνει ξανά μανά από την αρχή αν θα είμαστε μέσα ή έξω από το ευρώ, ναι, σημαίνει ξανά μανά από την αρχή αν θα κλείσουν οι τράπεζες, σημαίνει ξανά μανά από την αρχή. Όλα θα κάνανε 2 χρόνια να τα πετάξουμε στον κάλατο να χλείσουμε για να γίνει ο Αλέξης Πρωθυπουργός. Με συγχωρείς. Αριστερό πρόεδρο θα ψήφιζε ο Άδωνης Γεωργιάδης, πρόσωπο από την αριστερά? Η ιδέα της αυξημένης πλειοψηφίας στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ναι, είναι ακριβώς για να επιτυχάνουμε ευρύτερες πλειοψηφίες, άρα δεν μπορούμε να απαιτούμε πάντα ο πρόεδρος να είναι το ιδεολογικό μας χώρο. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να βρούμε ένα πρόσωπο και από την αριστερά να υποστηρίξουμε, εάν αυτό σήμαινε ότι θα γλίτωνε η χώρα από μια περιπέτεια η οποία θα, μόνο κακό έχει να κάνει στον τόπο και στον λαό.